κύριε Σοφιανέ, καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία, κύριε Σοφιανέ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, κάθε καλό. Κύριε Σοφιανέ, εμείς δεσμευτήκαμε απέναντι στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι πρέπει να δώσουμε βήμα και στα μικρότερα κόμματα. Ως εκπομπή, ο Real FM. Ακριβώς. Προφανώς. Οπότε νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθώντας την κοινοβουλευτική τάξη, είναι η ώρα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και θέλω από εσάς ένα πρώτο σχόλιο. Το ίδιο ερώτημα θέσαμε και στον κύριο Κατρίνη για την γνώμη σας σχετικά με την γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου που είδε το φως της δημοσιότητας. Η γνωμοδότηση γίνεται στα πλαίσια ενός αντιδραστικού νόμου που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, τον διευρύνει περισσότερο. Είναι ένα απαράδεκτο σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο και δείχνει, αν θέλετε, και τα περιθώρια ή την ουσία της περίφημης συζήτησης περί ανεξάρτητης δικαιοσύνης, την οποία τη διορίζει φυσικά η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και των λεγόμενων ανεξάρτητων αρχών. Και το λέμε αυτό γιατί, μιλώντας για την ΑΔΑΕ, εμείς θυμίζουμε ότι έχουμε πικρή πείρα από την στάση της ΑΔΑΕ στις συνεχόμενες καταγγελίες του ΚΚΕ για την παρακολούθηση του τηλεφωνικού του κέντρου και το γεγονός ότι η ΑΔΑΕ δεν έδωσε καμία σημασία. Αναφέρεστε, λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, στο 2016. Από τότε δηλαδή δεν γνωρίζετε. Από το 2016 έχουν γίνει επίσης άλλες 4 παρεμβάσεις, γιατί συνεχίστηκαν να παρακολουθήσει και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και 2 φορές έχουν γίνει καταγγελίες επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και για όλα αυτά που εσείς καταγγέλλετε, έχετε κάποια απάντηση από οποιοδήποτε φορέα? Ήτανε, το διερευνούμε, το ψάχνουμε. Θα σας πούμε σε ένα μήνα, θα σας πούμε σε ένα χρόνο. Γι' αυτό αναδείχνουμε τις ευθύνες και της ΑΔΑΕ, γιατί γίνεται μια κόντρα Ντογιάκου ΑΔΑΕ. Δεν είναι έτσι. Και η ΑΔΑΕ και ο ρόλος του εισαγγελέα εντάσσονται σε ένα θεσμικό πλαίσιο που υποτίθεται ανεξάρτητες αρχές αποτελούν το φύλλο σικής για να καλύπτουν ένα αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που στο όνομα του εθνικού κινδύνου την προηγούμενη εφταετία έχει παρακολουθήσει πάνω από 100.000 Έλληνες. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση. Κυριολεκτικά μιλάμε για την παρακολούθηση, για όλη αυτή τη συζήτηση, θυμάστε, περί των οι ζωές των άλλων που ακούγαμε. Ταινία λέτε. Ναι. Ανατολική Γερμανία. Ναι, είναι στην Δυτική Ελλάδα. Ναι, οι ζωές των άλλων. Ωραίο, πετυχημένο. Να αλλάξουμε θέμα. Παρακαλώ, εγώ θα ρωτήσω μετά. Εξαιρετικά. Όχι, δεν είναι λάθος. Ξεκίνησα. Όχι, Γιώργο μου, εσύ. Ωραία, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε με ποιο τρόπο θεωρεί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει σήμερα η Ελλάδα τα προβλήματα που δημιουργούνται και τα οποία είναι έτοιμα. Πόσο χρόνο έχεις? Τι θέλω να πω, λοιπόν. Πραγματικά. Ναι. Ακρίβεια, κύριε Σοφιανέ, για να μην με ακρηγορώ. Ακρίβεια. Ναι, ναι. Έτσι, στο σούπερ μάρκετ. Ακρίβεια στα ρούχα. Ακρίβεια στα καύσιμα. Με ποιο τρόπο μπορούμε να το ξεπεράσουμε? Στο ρεύμα. Ακούστε, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που αντιμετωπίζουν με τη λογική της ανάσας την βιαιότατη επίθεση που έχει γίνει στο λαϊκό εισόδημα. Την αφέμαξη αυτή, η οποία προβλέπεται να μεγαλώσει και το 2023 με τον νέο προϋπολογισμό των 57 δις φόρων. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να προβληματιστούμε ότι αυτές οι συνέπειες έρχονται στα πλαίσια συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, στρατηγικών επιλογών, της ένταξης Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των νόμων που περνούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονται εθνικό δίκαιο, των επιλογών μιας οικονομίας της αγοράς, η οποία τα φάρμακα, για παράδειγμα, για να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, τα θεωρεί εμπόρευμα, που τα κοστολογεί και που στο όνομα των φτηνών φαρμάκων στην Ελλάδα τα εξάγει και οι Έλληνες ψάχνουν να βρουν, ειδικά για τις περιπτώσεις παιδιατρικών προβλημάτων. Όλα αυτά οδηγούν, αν θέλετε, στη συζήτηση το τι εξουσία υπάρχει σε αυτή τη χώρα, για ποιους δουλεύει και, εν πάση περιπτώσει, με ποιους πρέπει να στραφούμε για να την αντιμετωπίσουμε. Απ' την άλλη πλευρά επιμένουμε στην παρουσίαση, στην προβολή και στην κατάθεση στη Βουλή συγκεκριμένων μέτρων, όπως η τροπολογία για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, την οποία την απέρριψαν, μάλιστα την απέρριψε και η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως η συγκεκριμένη τροπολογία για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με το τριπλό καπέλο που πληρώνουμε και όπως φυσικά η περίφημη συζήτηση για την ενεργειακή φτώχεια η οποία προέρχεται από τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Γιατί η Ελλάδα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής απελευθέρωσε την αγορά ενέργειας, υιοθέτησε το χρηματιστήριο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
και φυσικά τη βιομηχανία ρήπων που κάνει πανάκριβο ένα φτηνό καύσιμο που έχει η χώρα μας και που θα το θάψει τα επόμενα χρόνια, αναφέρομαι στους λιγνίτες, με τεράστιο κόστος για την εθνική οικονομία. Και επίσης ένα τελευταίο, στα πλαίσια του πολέμου που κάνει το ΝΑΤΟ με τους Ρώσους στις πεδιάδες της Ουκρανίας, η πολιτική των κυρώσεων, η πολιτική δεν εισάγουμε το φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο και εισάγουμε το πανάκριβο αμερικάνικο LNG, συμβάλλουν στο να υπάρχει αυτό το κυνήγι, να το πω έτσι, των τιμών στους λογαριασμούς ρεύματος που τους πληρώνουμε με τον ένα τον άλλο τρόπο από την τσέπη μας. Κύριε Σοφιανέ, να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα. Έχει ανοίξει μια συζήτηση, τη γνωρίζετε καλύτερα από μένα, για το πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος των εκλογών, με δεδομένο ότι και ο νευρικός γειτονάς μας και ο επιθετικός πλέον γειτονάς μας, η Τουρκία, εμφανίζει άγριες διαθέσεις εναντί ημών. Και τι θα γίνει, πώς θα πάμε σε εκλογές, και τι θα γίνει άμα γίνει η δεύτερη κάλπη, και μήπως πρέπει να μείνουν στη θέση τους ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε? Πρέπει να επηρεαστούν οι εκλογές, η διαδικασία και το ποιοι θα μείνουν στα πόστα τους με δεδομένες της εξελίξης στη γειτονική χώρα? Εντάξει, θεωρούμε να το πω και έτσι, έχουν κουράσει όλες αυτές τις συζητήσεις περί του χρόνου των εκλογών. Θα τις κάνει τότε, θα τις κάνει αλλιώς. Τι γίνεται με τον Ερντογάν και όλα αυτά. Δεν αφορά μόνο τον Ερντογάν η προκλητικότητα της Τουρκίας. Είναι αποτέλεσμα συνολικότερων πολιτικών επιλογών που έχει το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας απέναντι σε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, και φυσικά αυτά γίνονται εντός ενός επιθετικού πολεμικού βάρβαρου συνασπισμού στον οποίο είμαστε μέλη και σύμμαχοι μαζί με την Τουρκία. Όλα αυτά αποτελούν, αν θέλετε, σημεία προβληματισμού σε σχέση και με το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, οι εκλογές θα γίνουν. Θα γίνουν πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα. Θα γίνουν. Κυριακή κοντή γιορτή, που λέει και ο λαός μας. Η προκλητικότητα της Τουρκίας εντάσσεται με ταυτόχρονες παρενέσεις των συμμάχων μας Αμερικάνων. Βρείτε τα με τις διαφορές σας. Είδατε τι έγινε με τις περίφημες δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας γύρω από τα F-16. Δηλαδή υπάρχει ένα, να το πω έτσι. Του κυρίου Συρίγου, λέτε. Ναι, ναι, όπου ναι, ήταν, κύριος... έχει δίκιο ο κύριος Σοφιανός, ήταν εξαιρετικά βλαβερές. Προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις η δήλωση αυτή του κυρίου Συρίγου. Κοιτάξτε, προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις και ταυτόχρονα είπε την πικρή του αλήθεια ο κύριος Συρίγος, με την έννοια ότι οι Αμερικάνοι θέλουν να τα βρούμε με την Τουρκία, γιατί θέλουν να μην αδυνατήσει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, να μην χαθεί αυτός ο σύμμαχος. Γι' αυτό υπάρχουν και τα καλέσματα των επίσημων ΗΠΑ στο βρείτε τα με την Τουρκία. Όλα αυτά λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, ενισχύουν στο δρόμο για τις εκλογές, γιατί είμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο, στο τι κρίνεται σε αυτές τις εκλογές. Και μας συγχωρείτε μάλλον, γιατί δεν μιλάω μόνο σαν άτομο, αλλά σαν την πολιτική του κομματός μας, δεν κρίνεται το αν θα έχουμε κυβέρνηση του ενός ή του άλλου, γιατί κυριολεκτικά και ο ένας και ο άλλος κόβουν και ράβουν και συνεχίζουν από εκεί που άφησε ο προηγούμενος. Εδώ τώρα λίγο να μείνουμε, κύριε Σοφιανέ. Κρίνεται τι αντιπολίτευση θα υπάρχει απέναντί τους. Σωστά. Τι δύναμη θα έχει ο λαός να σταθεί σε προηλημένες αποφάσεις. Το Ταμείο Συνοχής το έχουν συμφωνήσει και οι δύο. Αυτό είναι που προκρίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, έχοντας εικόνα βεβαίως, έχω ακούσει, έχω διαβάσει τη δήλωση του γραμματέα της Σχετικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, κ. Κουτσούμπα. Στη συνέντευξή του, λες. Στη συνέντευξή του, ναι. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, έχει και το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και το ΜΕΡΑ25, ούτε εκεί δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα βρούνε και ας κάνουν κυβέρνηση. Εμείς θα βρισκόμαστε απέναντί τους, γιατί θα υλοποιήσουν μια πολιτική, σας ξαναλέω. Είναι συμφωνημένη η πολιτική την οποία θα ακολουθήσει η επόμενη κυβέρνηση στα βασικά, στα κεφαλαιώδη. Ταμείο Συνοχής. Έχουν δεσμευτεί και οι δύο. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα για την ενέργεια, για την ακρίβεια. Υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας σε αυτό το βρώμικο πόλεμο που γίνεται με τέτοια και τόσα θύματα και με τη συμμετοχή της χώρας μας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Υπάρχουν συμφωνίες που έχουν ψηφίσει διαδοχικά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις συνέπειες των μνημονίων του ενός και του άλλου. Αλλά δεν προβληματίζει τον κόσμο ότι πάνω από τα μισά νομοσχέδια του Μητσοτάκη τα έχει στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα έχει ψηφίσει στη Βουλή, από τον επέσχυντο νόμο του Υπουργού Εργασίας, το 50% των άρθρων
του Χατζηδάκη. Καλά, η άδεια πατρότητας ήταν πρόβλημα, κύριε Σοφιάνε, το να ψηφιστεί. Όταν ψηφίζεις το 50% των άρθρων ενός νόμου και μετά λες το σε εισαγωγικά το τέρας του Χατζηδάκη, ουσιαστικά έτσι καλύπτεις μια πολιτική η οποία έχει συγκεκριμένη στόχευση. Ναι, αλλά από την άλλη θα του πούνε ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας, ότι είναι κόμμα το οποίο δεν θέλει ποτέ να κυβερνήσει και κάθε κόμμα νομίζω ότι θέλει να κυβερνήσει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λοιπόν θέλει να κυβερνήσει, θέλει να κυβερνήσει με έναν λαό κυρίαρχο, με έναν λαό οργανωμένο και αποφασισμένο να συγκρουστεί με αυτούς που μας έχουν φέρει ως εδώ. Άρα έστω ότι κόντρα στις δημοσκοπήσεις, κύριε Σοφιάνε, είναι κατανοητό αυτό το οποίο λέτε, κόντρα στις δημοσκοπήσεις, έστω ότι παίρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα 40% βγαίνει αυτοδύναμο, είναι ικανό την επόμενη μέρα να κυβερνήσει την χώρα? Ας σκεφτούν οι φίλοι που μας ακούν το εξής. Η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα σημαίνει και μια μετατόπιση στη σκέψη, στη δράση, στη συνείδηση. Δεν είναι απλά έστω και ένα καλύτερο κάνε μου και εγώ θα σε ψηφίσω. Σημαίνει μια άλλη λογική, μια άλλη στάση απέναντι στη ζωή. Το βλέπουμε στους σοβαρούς αγώνες που γίνονται, προσπαθώντας το κόμμα μας να καταθέσει με όλες τις δυνάμεις το λαός μας να σηκώσει ανάστημα. Το βλέπουμε σήμερα όταν οι σπουδαστές των καλλιτεχνικών σχολών διεκδικούν το αυτονόητο. Mm-hmm. Στην προσπάθεια που γίνεται στα πανεπιστήμια να μην περάσουν μια σειρά μέτρα και ρυθμίσεις που υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τα πτυχία. Το βλέπουμε στους αγώνες αλληλεγγύης για να μην κοπεί το ρεύμα ή στους αγώνες για αυξήσεις και για μέτρα προστασίας απέναντι στην ακρίβεια. Τα λέμε όλα αυτά γιατί η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σημαίνει ενδυνάμωση αυτού του κομματιού του λαού μας, το οποίο απαιτεί να αλλάξουν τα πράγματα, το οποίο δεν βάζει τα δικαιώματά του κάτω από τις αντοχές της οικονομίας, μιας οικονομίας που μας ξεζουμίζει για να τα σκάει χοντρά στο μεγάλο κεφάλαιο. 57 δισεκατομμύρια είναι οι φόροι που θα εισπραχθούν το 23 και μόλις το 5% αυτών των φόρων προέρχεται από τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Κύριε Σοφιάνε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και τη διάθεση να απαντήσετε στα ερωτήματά μας.